ελληνικού δικτύου Real Estate, ο Θέμης Μπάκας, για να πούμε περισσότερα. Θέμη. Τη λέμε και καλησπέρα. Τη λέμε και από το 2018 ως και το 2022. Βλέπουμε αυξητικές τάσεις της χώρας ζητούμενα μισθώματα για ακίνητα κατάλληλα για οικογένειες που κυμαίνονται από 37,2% και 42,1%. Το 2023 έχουμε μια μεσοσταθμική αύξηση που κυμαίνεται από 6% και 10% την καθημερινή χρονιά. Παράλληλα για ακίνητα τη λέμε και το οποίο είναι κατάλληλα για νέους ανθρώπους, βλέπουμε μια αύξηση από το 2017 έως το 2022. Στο 53% στην Ομό Αττικής και 49,2% στην Πάτρα που είναι δεύτερη πόλη των αυξήσεων. Στην φετινή χρονιά μια επιπλέον αύξηση που κυμαίνεται από 12% έως 16%. Γενικά τη λέμε και βλέπουμε ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή μια οικογένεια να ζητήσει μια κατοικία κατάλληλα για οικογένεια σε περιοχές των νοτιών προαστίων θα δούμε ότι το ζητούμενο μίσθωμα είναι περίπου άνω των 800 ευρώ το μήνα για σπίτια το οποίο είναι από 80% 10 τετραγωνικά μέτρα. Το ίδιο εικόνα τη λέμε και είναι και στα βόρεια προάστια. Εκεί βλέπουμε ότι περίπου 9,5 στα 10 σπίτια έχουν ζητούμενο μίσθωμα πάνω από 800 ευρώ. Παράλληλα, τη λέμε και βλέπουμε ότι την ανιώσια καταγράφουν όμως και οι ζητούμενες τιμές πώληση. Σκέψτε ότι λέμε ότι το 2023, το δεύτερο τρίμηνο, είχαμε μια επιπλέον αύξηση ζητούμενων τιμών πώληση στα νεόρμητα σπίτια που κοιμάνθηκε περίπου στο 11,8%. Δηλαδή, γενικά τη λέμε και από το 2017 έως και το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Οι ζητούμενες τιμές πώλησης για ακίνητα νεότητα στον νομό Αττικής αγγίζουν μια αύξηση του 71,1% ενώ πανελλαδικά στο 53,8%. Δηλαδή βρισκόμαστε μείον 5,3% σε σχέση με το 2008 όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές πώλησης στον νομό Αττικής. Γενικά το κόστος στέγας τηλέμαχε πλέον έχει αγγίξει ως ενός καλού μισθού όσον αφορά το ενίκιο, ενώ πολύ λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν αυτή τη στιγμή να περάσουν το κατόφλι του τραπεζικού ιδρύματος για να μπορέσουν να αγοράσουν κατοικία με στεγαστικό δάνειο. Διότι τη δεδομένη χρονική στιγμή πολλά πλέον τραπεζικά ιδρύματα ζητούν μια ιδία συμμετοχή ύψους 30,4% της αξίας του ακινήτου. Δηλαδή λίγα ζευγάρια νέα μπορούν αυτή τη στιγμή να μπουν στη διαδικασία αυτή. Ενώ το περιοδικό ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά τη λέμε όσον αφορά την ακίνητη περιουσία παραμένει αμείωτο τόσο από τους εγχώριους όσο και τους αλλοδαπούς επενδυτές. Σημαντικό και αυτό που λες, Θέμη μου. Θα το εξετάσουμε σε κάποιο μελλοντική ραδιοφωνική συνύπαρξη. Καλή συνέχεια, ο πρόεδρος του κτηματομιστικού δικτύου Real Estate, Θέμης Μπάκας.